Η δική μας άποψη είναι ότι εδώ και ένα μήνα γίνεται μία πλήση εγκεφάλου των Αθηναίων για ένα μέτρο βιαστικό βεβαιασμένο, ναι, το οποίο θέλει να υπηρετήσει την εικόνα της τουριστικής Αθήνας, της Αθήνας ενός ανοιχτού μολ. Ναι, αλλά δεν έχει τουρίστες. Αυτή τη στιγμή, και ενώ δεν έχει τουρίστες, και ενώ είμαστε εν μέσω πανδημίας, και ενώ δεν ισχύει ο δακτύλιος στην Αθήνα, και ενώ κυριολεκτικά θέλουν να βάλουν σε διωγμό τους επαγγελματίες αυτής της πόλης, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες που ζουν στο κέντρο, τους εργαζόμενους αυτής της πόλης, όλον αυτόν τον κόσμο, τον οποίο από την προηγούμενη Πέμπτη τον έχουν βάλει σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, ναι, έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οργή και επιμένουν. Και επιμένουν με αστεία επιχειρήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα, η συγκεκριμένη μελέτη στην οποία βασίστηκε η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη, συνδυασμοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, ναι, τη στήριξαν, λέει ότι μετά από κάποιο διάστημα θα δημιουργηθούν νέες συνήθειες στους Αθηναίους. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνολική μελέτη που αφορά όλο το κέντρο, αλλά και όλη την Αττική. Φαντάζομαι, γιατί, κύριε Σοφιανέ, ότι συμφωνείτε για την ανάγκη ύπαρξη πεζόδρομων. Πεζοδρόμων. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι συμφωνείτε αυτό για ποδηλατόδρομους να υπάρχουν στην Αθήνα. Ακούστε, αυτό είναι δεδομένο ότι χρειάζεται περισσότερος χώρος για τους πεζούς. Αλλά είναι υποκριτικό την ώρα που έχουν προκαλέσει αυτή την ταλαιπωρία των Αθηναίων να έχουν μετατρέψει το Λυκαβητό σε ένα τεράστιο γκαράζ, ναι, με drive-in, με χιλιάδες αυτοκίνητα, θέμα, ναι, τα οποία, ναι, είναι μαζί. Είμαστε, κύριε μια Σοφιανέ, πόλη. Οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι καταστηματάρχες εκεί, τα μικρά μαγαζιά που δεν δουλέψαν για την περίοδο της καραντίνας και περίμεναν τώρα που θα ανοίξει όλη αυτή. Είναι στα κάγκελα ο κόσμος αυτός. Είναι στα κάγκελα και, ναι, κοφεύουν κυριολεκτικά στα αιτήματα, ναι, με επιμονή στην προηγούμενη συνεδρίαση πριν από 15 μέρες. Ναι. Φέραμε τους εκπροσώπους από την Οδό Αθηνάς να μιλήσουν, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους εμπόρους. Ναι. Και οι άνθρωποι είπαν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η Οδός Αθηνάς και η, ναι, Ερμού έως την Ασωμάτων που την κλείνουν, ναι, γιατί αυτό το εμπόριο στην περιοχή αυτή, ναι, χρειάζεται αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό, σε αυτά, επιστρέφω σε εσάς, κύριε Γιαννή. Υποφεύγουν. Μία κουβέντα μόνο θα ήθελα, ναι, να πω. Παρακαλώ. Χωρίς επιστημονικό αντίλογο που υπάρχει. Ναι. Χωρίς επιστημονικό αντίλογο που υπάρχει. Ναι. Δίνουν 2 εκατομμύρια ευρώ, ναι, σε αυτές τις συνθήκες και, ναι, με τεράστια προβλήματα στην πόλη και στις υποδομές, ναι, της, για να κάνουν κολονάκια και ζαρντινιέρες για να κλείσουν το κέντρο, ναι, να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Πρέπει να πάρουν πίσω άμεσα αυτό το μέτρο.